του βουλευτή Ηλίας του Κινήματος Αλλαγής Μιχάλη Κατρίνη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα ρύθμιση οφειλών οργανισμών εγγύων βελτιώσεων. Κύριε Κατρίνη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ο ΓΟΕΒ Ποινιού Αλφίου, όπως και όλοι οι οργανισμοί έγκυων βελτίωσεων στη χώρα, αποτελούν, όπως ξέρετε πολύ καλά, δημόσιους οργανισμούς κοινής ωφέλειας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και βρίσκονται τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια, σε δυσχερή οικονομική θέση και με αρκετά λειτουργικά προβλήματα που απειλούν πλέον και την καθημερινή εύρυθμη παροχή υπηρεσιών προς τους αγρότες μέσω της σάρδευσης. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τον νομό Ηλίας, το εγκυοβελτιωτικό έργο της περιοχής βρίσκεται σε μια οριακή κατάσταση λόγω και της υποτυπώδου συντήρησης. Πολύ μεγάλο κομμάτι του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια εκτός λειτουργίας, ενώ για το κομμάτι το οποίο υφίσταται κρίνεται από όλους τους ειδήμονες ως οριακά λειτουργικό. Προβλήματα στις χτιρακές εγκαταστάσεις των αντιλιοστασίων, στο σύνολο του λοιπού εξοπλισμού του εγκυβελτιωτικού έργου, καθώς και σε κεντρικές διόργειες. Και βεβαίως καταλαβαίνετε ότι μια οποιαδήποτε δυσλειτουργία σε όλο το φάσμα του ΓΟΕΒ θα οδηγήσει σε αδιέξοδο το σύνολο των παραγωγών και του νομού Ηλίας και την τοπική οικονομία της περιοχής, γιατί οι επιπτώσεις είναι προφανείς. Τα ίδια προβλήματα το ξέρω πολύ καλά, ότι επειδή και εσείς έχετε γνώση της κατάστασης, αντιμετωπίζουν πολλοί οργανισμοί στο σύνολο σχεδόν της ελληνικής επικράτειας. Μεγάλο κομμάτι των οφειλών και της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που οδηγεί τους οργανισμούς σε αυτό το αδιέξοδο είναι οφειλές τόσο προς τη ΔΕΗ όσο όμως και προς τον ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα να αδυνατούν πλέον να καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Και βεβαίως όλο αυτό τους δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιχειρούν να κάνουν για να κάνουν κάποια μελέτη εξυγχρονισμού του δικτύου, το οποίο νομίζω ότι είναι απαραίτητο στις σύγχρονες συνθήκες. Βεβαίως έχουν οφειλές οι οργανισμοί, πάγονται στις ρυθμίσεις. Αυτό που οι ίδιοι οργανισμοί ζητούν και ρωτούμε αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα είναι στην όποια ρύθμιση υπαχθούν αυτοί οι οργανισμοί και συγκεκριμένα ο οργανισμός Ποινιού Αλφίου να προβλεφθεί από το Υπουργείο μια ευνοϊκή ρύθμιση διαγραφών των πάσης φύσεως προς αυξήσεων τελών, πρόσθετων και τόκων λόγω της μη εμπρόθεσμης καταβολής. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, μπορείτε να απαντήσετε. Έχετε 3 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, πράγματι η ορθή λειτουργία αυτών των οργανισμών συμβάλλει κομβικά στην ανάπτυξη, την αγροτική ανάπτυξη της χώρας. Και είναι θέμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο σας προτρέπω να ασκήσετε αντίστοιχα κοινοβουλευτικό έλεγχο για τα γενικότερα θέματα που απασχολούν αυτούς τους οργανισμούς και το ρόλο που αυτοί διαδραματίζουν για την πορεία της τοπικής αλλά και της εθνικής οικονομίας. Η ερώτησή σας προς εμένα αφορά κάτι πιο συγκεκριμένο, αφορά το θέμα των οφειλών αυτών των οργανισμών προς τον ΕΦΚΑ, για το οποίο η κυβέρνηση ήδη νομοθέτησε τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Μία ρύθμιση η οποία είναι η καλύτερη που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας και έδωσε την ευκαιρία σε νομικά και φυσικά πρόσωπα να αφήσουν πίσω τους οριστικά τα χρόνια της κρίσης. Και από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία που έχουμε, στη ρύθμιση εντάχθηκαν 433.000 οφειλέτες. Αυτοί αποτελούν το 1 τρίτο του συνολικού αριθμού οφειλετών προς το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Και από ό,τι διαφαίνεται θα ρυθμιστούν οφειλές 4,5 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέρημνα της κυβέρνησης είναι με ένα μείγμα διαφορετικής οικονομικής πολιτικής, μειωμένων φόρων και εισφορών, να στηρίξει την ελληνική οικονομία, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να μειώσει την ανεργία και να βοηθήσει και τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν με καλύτερη προοπτική τα επόμενα χρόνια. Αυτή η ρύθμιση, όπως γνωρίζετε, καλύπτει ένα εύρος δόσεων μιας ολόκληρης δεκαετίας με ευνοϊκό επιτόκιο 3%, με χαμηλή ελάχιστη δόση και πάρα πολύ σημαντικό με άρση των αναγκαστικών μέτρων κατάσχεσης που επιτρέπει στους οργανισμούς να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη λειτουργία τους. Κοιτώντας το Γενικό Οργανισμό Έγκυων Βελτιώσεων Ποινίου Αλφίου, θέλω να σας ενημερώσω για τα εξής. Οφείλει συνολικά 2 εκατομμύρια ευρώ ασφαλιστικές εισφορές για μέσο όρο 17 εργαζόμενους. Έχει οφειλές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, κύριε συνάδελφε, από το 2004.
είναι άξιο ιδιαίτερης προσοχής πώς κατάφερε ένας τέτοιος οργανισμός να μην είναι ενήμερος 15 ολόκληρα χρόνια και για 17 εργαζόμενους κατά μέσο όρο, νομίζω έχει λιγότερους σήμερα, χρωστάει συνολικά 2 εκατομμύρια ευρώ, 1,3 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων αποτελούν την κύρια οφειλή. Γνωρίζω, και αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι υπάρχει μια διάταξη νόμου του 2011, ο νόμος 3935, που περιορίζει την ευθύνη αυτών που διαχειρίζονται τέτοιους οργανισμούς προς οφειλές που έχουν προς το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Με αποτέλεσμα διαφόρων τέτοιων ρυθμίσεων ιστορικά, να έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να έχουμε 35 δισεκατομμύρια ευρώ, λεφτά των Ελλήνων, λεφτά του ελληνικού λαού, να οφείλονται στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κατρίνη, έχετε 3 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν οι οφειλές του ΓΟΕΒ Ποινικού Αλφίου ή των ΓΟΕΒ είναι ο κύριος λόγος των οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία της χώρας. Και σύμφωνα με τα δικά μου στοιχεία, ο συγκεκριμένος οργανισμός οφείλει όντως 3 εκατομμύρια ευρώ, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι, κύριε Υπουργέ, αφορά τις οφειλές προς τη ΔΕΗ και λιγότερο, σχεδόν μισό εκατομμύριο, είναι οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Γνωρίζω τη ρύθμιση των καπέν 20 δόσεων. Ήταν μια ρύθμιση όντως ευνοϊκή, ευεργετική. Εξάλλου, εμείς την υπερψηφίσαμε στη Βουλή. Ζητήσαμε βεβαίως, κύριε Υπουργέ, όχι ως κίνημα αλλαγής, γιατί μόνο διαπιστώσαμε ότι αρκετοί από τους συμπολίτες μας και οργανισμοί, αλλά και φυσικά πρόσωπα δεν κατάφεραν και δεν πρόλαβαν να υπαχθούν, αλλά γιατί και ο ίδιος ο συνήγορος του πολίτη πριν από 20 μέρες ζητούσε να υπάρχει όχι μια παράταση της μιας εβδομάδας, αλλά μια μεγαλύτερη προθεσμία ώστε να μπορούν να υπαχθούν. Οι πολίτες και οι οργανισμοί σε αυτήν την ευνοϊκή ρύθμιση τη ζητήσαμε προχθές, καθίσαμε τροπολογία. Ο συνάδελφος σας, ο ομόλογός σας, που ήταν τότε επισπέδων υπουργός, ο κ. Καραμαλής, μετεπιτάσσεως αρνήθηκε, είπε ότι είναι τελευταία παράταση που δώσαμε και τέλος πάντων κάποια στιγμή θα πρέπει σε αυτή τη χώρα να μπούμε σε μια λογική έγκαιρων πληρωμών. Την ίδια στιγμή που ο υπουργός, ο κ. Σταϊκούρας, έχει πει ότι θα μπει ένας μόνιμος μηχανισμός ρύθμισης οφειλών. Άρα, λίγο αντιφατικές οι δηλώσεις. Τώρα, ξέρετε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, ότι πέρα από το κομμάτι που αφορά εσάς, και ορθά το επισημάνατε, επειδή αυτοί οι οργανισμοί κουβαλούν χρέη από το παρελθόν, έτσι, αλλά επειδή οι διοικήσεις εναλλάσσονται και επειδή τα χρέη του παρελθόντος και οι οφειλές και τα προβλήματα απασχολούν σήμερα και δυστυχώς και με ποινικές ευθύνες, άρση τραπεζικών λογαριασμών, αυτούς που σήμερα διοικούν και έχουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία, έχοντας μπει σε ένα άλλο πλαίσιο λειτουργίας, θα πρέπει η πολιτεία όχι μόνο να κάνει μια αναδρομή στα κακό σκήμενα του παρελθόντος, τα οποία προφανώς προσπαθεί να θεραπεύσει, αλλά να προσπαθήσει και να εξασφαλίσει και συνθήκες ομαλής λειτουργίας, εφόσον τηρούνται οι προποθέσεις. Εξάλλου, θέλω να σας πω ότι πρόσφατα η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, για του πρόεδρου του κ. Αγοραστού, ζήτησε πριν από τον Ιούνιο του 19 από τον τότε Υπουργό Οικονομικών να χορηγηθεί δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων με χαμηλό επιτόκιο στους οργανισμούς για να μπορέσουν να αποπληρώσουν αυτές τις οφειλές. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία των οργανισμών σε όλη τη χώρα με ασφαλιστικά μέτρα λειτουργούν τα αντιλιοστάσια, γιατί η ΔΕΗ έχει προχωρήσει σε κλείσιμο λόγω των οφειλών. Ξέρετε πολύ καλά ότι η ρύθμιση που ορθώς έγινε για τους παραγωγούς 120 δόσεις μειώνει τα έσοδα και την εισπραξιμότητα προς τους ΣΟΕΒ για να μπορέσουν να αποπληρώσουν τις όποιες οφειλές. Και μιλάμε για χρέη που προς τη ΔΕΗ τουλάχιστον ανέρχονται στα 45 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, με δυνατότητα ρύθμιση 36 μήνες, και καταλαβαίνετε ότι ένας οργανισμός πρέπει να προσπαθεί και να μπορεί να ανταποκρίνεται σε όλες τις οφειλές προς όλους όσους οφείλει. Έτσι. Νομίζω ότι ξέρετε και εσείς πολύ καλά, και τελειώνω με αυτό, ότι τα χρόνια της κρίσης, ανεξάρτητα από τις παραλήψεις ή τις ολιγορίες και η εισπραξιμότητα των οφειλών από τους μεμονωμένους παραγωγούς, και όχι μόνο τους παραγωγούς, και όλους όσοι είχαν δικαιώματα πάνω στα αγροτεμάχια, ακόμα και στους δήμους, παρατηρείτε αυτό, μειώθηκε μεσοσταθμικά στο 50%. Άρα, πέρα από τις όποιες παραλήψεις, που κανένας δεν θέλει εδώ ούτε να τις καλύψει, ούτε να τις ξεχάσει, υπήρχε μια αντικειμενική αδυναμία. Το θέμα είναι ότι τώρα, επειδή αυτοί οι οργανισμοί ακριβώς επιτελούν το συγκεκριμένο έργο και επειδή θεωρώ ότι έχουν μπει, όπως και ο οργανισμός ο συγκεκριμένος, σε μια διαδικασία ρύθμισης
και διεκπεραίωσης των υποχρεώσεών του, θα πρέπει να υπάρχει, πιστεύω, και μια ανάλογη πολιτική απόφαση του Υπουργείου να δώσει σε όλους αυτούς τους οργανισμούς μια ευκαιρία μέσω της μείωσης προς αυξήσεων και τελών ή μέσω μεγαλύτερης διαδικασίας αποπληρωμής των υποχρεώσεων. Τους ευχαριστώ. Συγγνώμη. Θα απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Παναγιώτης Μηταράκης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε, για τη δευτερολογία σας. Όπως είπα και στην πρωτολογία μου, θέτεται ενδιαφέροντα και σημαντικά θέματα για την ορθή λειτουργία αυτών των οργανισμών και επαναλαμβάνω την πρότασή μου να το θέσετε ως θέμα στον κοινοβουλευτικό έλεγχο στο αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να σας δώσω μια συνολικότερη απάντηση για τα θέματα που αφορούν αυτούς τους οργανισμούς. Αναφορικά με τις 120 δόσεις, είναι η άποψη της κυβέρνησης ότι δόθηκε επαρκής χρόνος σε όσους θέλουν να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση και τα αποτελέσματα της επιτυχίας της ρύθμισης καταδεικνύουν το ορθό αυτής της πρότασης. Και έπρεπε από εκεί και πέρα να σταματήσει και αυτή η αβεβαιότητα με τις οφειλές, να κλείσουμε όσο πιο γρήγορα γινόταν τους λογαριασμούς με το παρελθόν και να μπορούμε να ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Αναφορικά με τον οργανισμό που συζητάμε σήμερα, πράγματι τα μεγαλύτερα χρέη του είναι στη ΔΕΗ. Είναι 2,7 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με έγγραφο που μας απέστειλε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Υπάρχουν συνολικά 10 τέτοιοι οργανισμοί, αλλά με πρόβλημα υπέρογκων χρεών είναι 2 ή 3. Και ο συγκεκριμένος οργανισμός, όπως σας είπα, οφείλει αυτή τη στιγμή, από το 2004 άρχισαν οι οφειλές, 1,3 εκατομμύρια ευρώ βασική οφειλή, 2 εκατομμύρια ευρώ συνολικά με τις προσαυξήσεις. Πράγματι οι διοικήσεις εναλλάσσονται, αλλά και ο οργανισμός έχει την ευθύνη του, όπως προβλέπει και το ισχύον νομικό πλαίσιο. Θέλω να σας πω ότι είχαν ξανά ενταχθεί σε πρόγραμμα δόσεων. Το 2015 είχαν ενταχθεί σε μια ειδική ρύθμιση 150 δόσεων και κατέβαλαν μόνο 5 και εγκατέλειψαν αυτή τη ρύθμιση. Ξαναεντάχθηκαν στη ρύθμιση στις αρχές του 2019 και δεν κατέβαλαν καμία δόση. Και τώρα έχουν ενταχθεί ξανά στις 4 Οκτωβρίου στις 120 δόσεις, αλλά ακόμα δεν έχει καταβληθεί η πρώτη δόση για να εργοποιηθεί η ρύθμιση. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι και η αρμόδια υπηρεσία ίσπραξης οφειλών του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ κινείται και έχουν επιβληθεί κατασχέσεις ισχύρας τρίτων, οι οποίες θα αρθούν όταν αρχίσει να εξυπηρετείται η ρύθμιση των 120 δόσεων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλους όσους έχουν ενταχθεί σε αυτή τη ρύθμιση να είναι συνεπείς με τις δόσεις, ώστε να μην υπάρχει θέμα να επανέλθουν κατασχέσεις που έχουν γίνει και μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς ευχαριστούμε.